πρέπει να πάω για να ζήσω την περιπέτεια. Οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Νίκος. Λοιπόν, η περιπέτεια είναι κατάσταση του μυαλού. Δεν είναι κατάσταση του σώματος. Εδώ πέρα μπορούμε να ζήσουμε κάλλιστα περιπέτεια, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί μετά. Και αυτό θα κάνουμε. Άρα λοιπόν, αφήστε τα μπουφάν σας, όσοι βάλετε μπουφάν ξαναβγάλετε τα. Δεν θα πάμε στο βουνό πάνω. Ο τουρισμός δεν είναι κάτι στατικό. Απαιτεί διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση. Σε αυτό το πλαίσιο και το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ προχώρησε στην οργάνωση του πρώτου σεμιναρίου, απευθυνόμενο προς τους ανθρώπους πρώτης γραμμής του κλάδου στη Μεσσηνία. Ξεκινάμε το πρώτο σεμινάριο που κάνουμε, είναι για εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Θα κάνουμε άλλο ένα τον επόμενο μήνα. Σήμερα κάνουμε εξυπηρέτηση πελατών, μετά έχουμε διαχείριση παραπώνων. Αυτά γίνονται όλα στα πλαίσια των δράσεων που κάνει το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, που είναι ο Εθνικός Κοινωνικός Εταίρος για τον Τουρισμό, όπου πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα και κάνουμε πολύ στοχευμένα σεμινάρια για τους επαγγελματίες του κλάδου. Και αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε ευκολότερη πρόσβαση στους ανθρώπους στην κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση, με το να καλύπτουμε και ένα 50-70% του κόστους. Το βασικό ζήτημα έχει να κάνει με τη δημιουργία της εμπειρίας. Και εκεί έρχεται να προσθεθεί το θέμα της εξυπηρέτησης των πελατών, με γνώσεις και δεξιότητες. Βλέπουμε διάφορα σε διάφορες περιοχές, σε διάφορα επίπεδα, οπότε σίγουρα δεν υπάρχει αυτή η συνέχεια που θα θέλαμε να έχουμε στην παροχή υπηρεσιών μας. Έχουμε τα φόντα να γίνουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα αναφορικά με την εξυπηρέτηση πελατών, διότι έχουμε και το προϊόν αλλά και τους ανθρώπους. Είναι πολύ έντονο το ότι οι επισκέπτες μας στη χώρα, αυτοί οι 25 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο, θεωρούν τους ανθρώπους και την ποιότητα των ανθρώπων ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για τη θετική τους εμπειρία. Οπότε εμείς ερχόμαστε τώρα να δώσουμε στους ανθρώπους την τεχνογνωσία για να το κάνουν καλύτερα και να υπάρχει συνοχή, δηλαδή να το κάνουν καλύτερα κάθε φορά και να μην είναι ένα τυχαίο γεγονός.